Κύριε Μανιάτη, είδαμε τις, α, α, τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν όλες οι εταιρείες, ε, όλη η πάροχη ενέργεια στο περασμένο Σάββατο. Είναι σημαντική η αύξηση στις ονομαστικές τιμές και περιμένουμε σήμερα σε λίγο, α, σε δύο ώρες, να ακούσουμε και τις επιδοτήσεις που θα δώσει το κράτος. Πού θα φτάσει αυτή η ηλεκτροπληξία? Αυτή η εντολές επιβεβαιωματική που προσπαθεί και κάνει η κυβέρνηση εμεί την έχουμε θεωρήσει ότι είναι λάθος. Έχουμε επισημάνει από το Μάρτιο ότι πρέπει να σταματήσει το χρηματιστήριο η ρήτρα αναπροσαρμογή. Μας λέγανε τότε ότι δεν σταματάει γιατί είναι η ευρωπαϊκή εντολή και όμως σταμάτησε και τον σωματώσαμε. Και γίνεται όμως, αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο τα... όμω είναι ευρωπαϊκή. Υπάρχει ευρωπαϊκή ε, είναι ευρωπαϊκή, είναι ευρωπαϊκή αλλά, αλλά αυτή τη στιγμή όμως, η, η, η κυβέρνηση μπορεί να το σταματήσει. Αυτή τη στιγμή όμω παίρνουμε χρήματα του το ελληνικό λαό μέσα από το Δημόσιο Ταμείο για να επιδοτήσουμε όλε αυτέ τι εταιρείε για να μην έχουμε αυξημένο κόστο. Ενώ μπορούσε να το σταματήσει αυτό, να βάλει μια συγκεκριμένη τιμή και να προσπαθήσει μέσα από αυτό να έχουμε χαμηλέ τιμέ. Δεν Γιατί... χρειαζόταν άδεια από την Κομισιόν για αυτό που εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται άδεια αντικομισιών. Μπορούσε να το είχε κάνει και να το έχει κάνει όπω έγινε και σε άλλε χώρε στη λογική ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να παίρνουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού να επιβατούμε το ρεύμα, που μπορούσαμε το ρεύμα να το έχουμε πολύ φθηνό, αν δεν είχαμε ιδιωτικοποιήσει την επιχείρηση. Για του επόμενου ε, μήνε, τι βλέπετε, για του επόμενου μήνε του χειμώνα, και να μα πείτε αν έχετε και στοιχεία για τι αποκοπέ ρεύματο, πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή οι αποκοπέ ρεύματο είναι περίπου στι 285.000 εντολών διακοπών από την αρχή του έτου. Άρα, καταλαβαίνετε αυτό που είχαμε επισημάνει από το Μάρτιο, ότι μπορεί να ξεπεράσουμε τι χιλιάδες. ενώ η κυβέρνηση μα έλεγε ότι δεν είναι αυτά τα νούμερα, ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και όμω πιστεύουμε ότι θα το ξεπεράσουμε και θα πάμε κοντά στι 400.000 και θα δημιουργηθούν σοβαρά ζητήματα το επόμενο διάστημα απέναντι σε όλου του πολίτε, γιατί οι πολίτε αυτή τη στιγμή και οι καταναλωτέ τι κάνουν, προσπαθούν μέσα από διακανονισμού να μεταφέρουν τα χρέη του προ τα πίσω. Άρα θα συσσωρευτούν πολλά χρέη και θα φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν τίποτα. Εσείς βλέπετε ότι οι αποκοπές ως όσο περνούν οι μήνε, όσο προχωρούν οι μήνε και προχωράει η κρίση, αυξάνονται. Φυσικά και αυξάνονται. Mm -hmm. Το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Και το βλέπουμε και στου πολίτε ότι δεν έχουν δυνατότητα, τη την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Άρα, ό,τι και να γίνεται, όσε επιβοτήσεις ρεύματο και να γίνεται, αν δεν γίνουν σωστέ σωστές, σωστές κρίσει από την κυβέρνηση απέναντι στου πολίτε και να χρησιμοποιούν έτσι όπω πρέπει το ενεργειακό θα έχουμε σοβαρά προβλήματα σε όλους τους πολίτες και θα έχουμε μια μεγάλη έλλειψη, σοβαρή έλλειψη στο επόμενο διάστημα και δεν θα μπορεί κανένας πολίτης να πατάει το διακόπτη για να έχει ρεύμα. Είδαμε και τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Ιδωδιέ πρόσφατα. Ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών μπαίνουν στη λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Έχουν αυξηθεί πολύ οι καταναλωτέ που μπαίνουν σε αυτό το προστατευτικό καθεστώ πριν την αποκοπή ουσιαστικά. Εσεί τι βλέπετε, οι περισσότεροι από αυτού οι οποίοι συνεχίζουν και μέσα στο καθεστώ καθολική υπηρεσία να μην πληρώνουν του λογαριασμού, είναι α, νοικοκυριά που δεν είχαν ξαναβρεθεί σε αυτή τη συνθήκη ή είναι, α, έχουν αυξηθεί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτέ. Πρέπει να επισημάνουμε και να τονίσουμε το εξή. Τι σημαίνει καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία γιατί πάρα πολλοί το έχουν παρεξηγήσει και το βλέπουν διαρκώ. Δεν, δεν το ξέρει ο κόσμο. Είναι κάποιο πελάτη που δεν τον θέλει ο πάροχο να είναι πελάτη του. Και τον βγάζει και λέει: Δεν σε θέλω. Άρα είναι υποχρεωμένο στη στιγμή που δεν τον θέλει, γιατί είναι κακοπληρωτής. Γιατί έχει διάφορα άλλα φαινόμενα. Πρέπει και ο ίδιο να χρωστάει όμω. Δεν ακριβώς, είναι ακριβώς, απλά ακριβώς. ο πάροχο, λέει: Δεν τον θέλω. Δεν τον θέλει, γιατί έχουν γίνει κάποιε ενέργειε. Mm. Είναι κακοπληρωτή, mm. χρωστάει για όλου αυτού του λόγου. Δεν έχει προχωρήσει την εντολή διακοπή για πολλούς λόγους, άρα δίνει μια εντολή και λέει δεν τον θέλω για... ναι, ναι. Ναι, να τον έχω στην... να του προσφέρω ρεύμα. Σαφές. Άρα τι γίνεται, τον πάμε στην καθολική υπηρεσία, mm -hmm. που ε, κάποιος όμως πολίτης που είναι στην καθολική υπηρεσία πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα επιτόκιο περίπου 15% στους λογαριασμούς αυτού αυτούς που προστάει. Είναι άρα, πιο ακριβό το ρεύμα πιο επίσης ακριβό... που πληρώνει. Πληρώνει και τους τόκους όμως. Πιο για τους προηγούμενους. Ακριβώς, για τους προηγούμενους. Στις... Ακριβώς, για τους προηγούμενους. Mm -hmm. Άρα πρέπει να προσπαθήσουν οι πολίτε όσο γίνεται να μην μπαίνουν στην καθολική υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν. Αυτό και το σημαντικότερο είναι ότι το επόμενο διάστημα. Έτσι όπως πάνε με τα στοιχεία που υπάρχουν, η ενεργειακή φτώχεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη και δεν θα μπορεί κανένας όχι μόνο να ανοίξει το διακόπτη, δεν θα έχει ρεύμα γιατί θα του έχουν γίνει διακοπές. Άρα πρέπει να κάνει κάτι το κράτος, η κυβέρνηση απέναντι σε όλους τους πολίτες και κυρίως στις επιχειρήσεις, σε αυτό που αναφέρθηκε. Γιατί αν οι επιχειρήσεις δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει να μπορεί και κάποιο να κάνει τα ψώνια και να υπάρχει. Μπορούν να μαζευτούν, όπω είπατε προηγουμένω, σε κάποια τραστ και μέσα από αυτά τα τραστ να υπολογίζουν και να γίνεται το θέμα τη ε, ε, Τη αγορά, πόσο θα είναι το κόστο. Αυτό ακριβώ γίνεται και με την ενέργεια σήμερα. Τα έχουν μεταφερθεί σε τρει-τέσσερι mm -hmm. παίχτε και αυτοί κανονίζουν. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι πρέπει η κυβέρνηση, όχι να ζητάει τι τιμή θέλουν, και ανάλογα σε αυτή να παίρνουν τα λεφτά του ελληνικού λαού αυτά που είναι για να πάνε στην υγεία, στην παιδεία και όλα αυτά για να επιβοτεί το ρεύμα. Να βάλει τέτοιες κόφτε, ώστε να μπορεί να βγαίνει και να μείνουν και χρήματα, να μπορέσει να κάνει και κοινωνική πολιτική, γιατί οι πολίτε δεν αντέχουν και δεν μπορούν το επόμενο διάστημα να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Άρα, χρειάζεται μία λύση στο... στην πηγή εννοώ, ελέτε, στο, στο πυρήνα. Στο πυρήνα. Ναι. Πρέπει να γίνουν τέτοιε ενέργειε. Ωστε να σταματήσει. Γιατί αν σκεφτούμε ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο που επισημάναμε από τον Αύγουστο και λέγαμε ότι θα κρυβεί το ρεύμα, είχαμε 0,11, δηλαδή πληρώναμε αν πληρώναμε για ρεύμα 110 ευρώ, mm -hmm. σήμερα με τι νέε τιμέ πληρώνουμε 790. Σκεφτείτε πόσο είναι η αύξηση, Πώ μπορούν να ανταπεξέλθουν κάποιοι. Οι, Σχεδόν οι 7 φορέ επάνω. Ακριβώ, 7 φορέ επάνω. Άρα οι μισθοί έχουν ανέβει 7 φορές επάνω για να μπορέσουν και να κάνουν και τα ψώνια τους, για να μπορούν να πάνε και να πάνε και σε μαγαζιά, να μπορούν και οι επιχειρηματίες να, να μπορούν να αντέξουν και να προχωρήσουν την επόμενη μέρα.